πρεζόνι θα το καταντήσω τον άνθρωπο. Θα μου πουλάει τα έπιπλα να βρει πασιφλόρα και βαλεριάνα. Εύα μου! Εύα μου, ήρθα! Εδώ είμαι, κουρκουμπίνη μου! Έρχομαι! Λαδαρίτσα, περιστέρα μου! Τα λουλούδια στην κυρία από μένα. Ποιο κήπο τσιρωμάτισες πάλι, αϊτέ μου! Της κυραθοδόρας του Κακαράτζα! Και με ποιον τα μπεκρόπινες, φεγγάρι μου! Ήρθαν τα παιδιά από το μαγαζί και με ρωτάγανε τι έγινε την πρώτη νύχτα. Τη δεύτερη, λέω, να δεις τι θα γίνει. Αδελία, έχεις δίκιο, ε. Πρέπει να ακουγόμασταν ίσα με την πλατεία. Ατλίστ. Ποια πλατεία, καλέ. Όλος ο νομός μας άκουσε. Σπάσαν τα τηλέφωνα σήμερα. Ναταλία, τι έγινε χτες, μου λένε, δεν φαντάζεσαι. Σου φτιάξα ένα πάρα πολύ ωραίο ζεστό. Είναι ό,τι πρέπει μετά το τσίπουρο. Τι θα κάνω εγώ το ζεστό, εγώ και εγώ, μαι, εγώ εσένα θέλω να τα. Πάπα, κάτω, κάτω. Περικλή μου, τόση ώρα έκανα με τα χεράκια μου, το έφτιαξα για σένα. Δεν θα δοκιμάσει λιγάκι. Να δω, βρε ζάρκα. Όμορφα, 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 όμορφα. Κοίταξε. Πώς να σου το πω τώρα. Εγώ είμαι γυναίκα και όπως καταλαβαίνεις είμαι έτσι λίγο πιο συναισθηματική, πιο... Θέλω το χρόνο μου, γι' αυτό να το συζητήσουμε λίγο, να το μιλήσουμε, όχι έτσι απότομα. Μωρό, Ναταλία, μωρό. Α, μιλήσουμε, κοπέλα, α, μιλήσουμε. Α, σου πω και τα σχέδιά μου για το ταξίδι του Μέλλιντος. Ω, Παναγιά μου. Για λέγε. Να, αποφάσισα να πάμε στην Αθήνα και να πάρουμε το γιατρό. Καλά, στόχα για surprise. Άρα δεν πειράζει, το πάρω το ποτάμι. Να πάρουμε το γιατρό, να του κάνουμε το τραπέζι. Ποιο γιατρό, ρε Περικλή μου, άστονε το γιατρό. Κοίτα να ρημαχτούμε εδώ πέρα τώρα, δούμε τι θα κάνουμε. Σε παρακαλώ, Ναταλία. Εγώ το έχω υποχρέωση του ανθρώπου. Ασχολήθηκε με μένα, πήγε στο νοσοκομείο, πήρε τηλέφωνο να δει τι κάνω, δεν μας πήρε φακελάκι. Σε παρακαλώ, το έχουμε υποχρέωση. Εντάξει, κατάλαβα. Επειδή δεν γίνεται διαφορετικά και επειδή δεν μας βλέπουν να τη βγάζουμε, μια απόφαση είναι. Λοιπόν, κλείνω μάτια, κλείνω μύτη, κλείνω στόμα. Για το παιδί μου το κάνω. Φέρ το τσίπουρο. Are you ready for love? Ας πάει και το παλιάμπελο. Τι αισθάνεσαι, Ναταλία μου, τι αισθάνεσαι? Όχι πολλά. Μάλλον, μην πω ότι κάτι άλλο πιάνεις, δεν είμαι εγώ εκεί. Ο Χριστός και η Παναγία, τι κάνετε? Είχε που του έπεσε, αλλά μάλλον το βρήκε. Ναι, δεν είναι. Αγάπη μου, καλά. Γεια σου, κόρη μου. Μήπως ήρθα σε ακατάλληλη στιγμή? Είναι και αυτός ένας τρόπος να το πεις. Όχι, ένα ζεστό πίναμε εδώ, είχαμε. Ναι, ναι, ένα ζεστό πίναμε. Ένα ζεστό. Κέικ, ζεματάει. Εσύ τι... Το κλείσατε το νοσοκομείο? Πετάχτηκα να σας δω. Δεν σου είπα ότι σας είχα επιθυμήσει? Τι, κάτι θες να μου πεις εσύ από το πρωί? Ναι ρε μαμά, θα τα πούμε, μην βιάζεσαι. Ένα περίεργο πράγμα, ε. Από τότε που παντρεύτηκα νιστάζω νωρίς. Είναι που... Εξαντλείται. Άντε βρε Περικλή μου, δεν πας κι εσύ σιγά σιγά στο κρεβατάκι μας? Αγάπη μου, ζωζόνι μου, θα έρθεις κι εσύ στο κρεβατάκι μας? Αφήνω εγώ τη συζυγική κλίνη, καρδιά μου. Κατερίνα, θα μου επιτρέψεις, εγώ πρέπει να πάω στο κρεβατάκι μας. Ναι, ναι, Περικλή, καληνύχτα. Ζουζούνι. Τα έχει καιρό αυτά τα συμπτώματα. Τσίπουρο με βαλεριάνα και πασιφλόρα, σε λίγο θα βαράει ενέσεις. Ρε μαμά, είναι καρδιακός ο άνθρωπος, τι του δίνεις? Όχι καρδιακός, τι καρδιακός, αφού μου τον φτιάξατε. Προϊσταμενός σου, μου τον έστειλε πακέτο για το γάμο, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι, αλλά ρε μαμά, δεν είχαν βγει όλες οι εξετάσεις του? Ο Περικλής έχει βαλβίδα. Το ξέρουμε αυτό από τότε που τον γνωρίζουμε, λασκαρισμένη. Μαμά, σήμερα βγήκαν κάποιες εξετάσεις του και πρέπει να μπει στο νοσοκομείο επειγόντως. Τι νοσοκομείο, παιδί, ποιο νοσοκομείο? Στο Παίδων. Τι, σε ποιο νοσοκομείο, σε εμάς? Δηλαδή έχει καρδιά, είναι σοβαρό? Για να είμαι εδώ, εσύ τι λες? Και πρέπει να μπει επειγόντως στο νοσοκομείο, μη σου πω και αύριο. Αύριο, δηλαδή είναι τόσο...
Άμα είναι αύριο, αύριο. Αν το έδωσε ξυλοφορτηλαμίνη, δεν ανοίχνε. Ωραία. Ρε Ναταλίτσα, δεν πάμε σε κανένα ξενοδοχείο τώρα εμείς. Τώρα το κορίτσι εδώ ένα κρεβάτι έχει, μην το επιβαρύνουμε. Θα δούμε, Περικλή. Εμείς με τη μαμά τώρα θα πάμε μια βόλτα. Εσύ μείνε εδώ. Μόνος μου. Δες λίγη τηλεόραση, εμείς έχουμε να κάνουμε γυναικεία. Κάνουμε λίγο κουσκούς, να πάμε για ψώνια, κοπανίσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Λοιπόν, το βράδυ όμως θα βγούμε, το βράδυ σας έχω after. After what? Ελληνάδικο. Θα βγούμε, Περικλής, το υπόσχομαι. Να φτιάξω έναν καφέ τότε. Το break είναι στο ντουλάπι, πάνω από τον Εροχήτη. Εντάξει, after. Πάμε από το νοσοκομείο να μιλήσει με τον Γιώργο. Τι να πω εγώ με τον Γιώργο. Αυτός θα τον εγχειρίσει, ρε μαμά. Αυτός θα τον. Δεν έχει άλλους γιατρούς η Αθήνα. Θα είμαι κι εγώ μέσα. Να σου πω, τι παθαίνεις και πετάς καντήλες κάθε φορά που ακούς λεβέντη. Σιγά, παιδί μου, δεν έχω τίποτα. Αλλά τώρα τι να πω εγώ. Αυτά είναι δικά σου θέματα. Άντρα σου είναι, μαμά, δεν θα μιλήσει με τον γιατρό του. Τι να πω, παιδί μου, πώς θα δένω το μελιτζανάκι. Αυτά είναι δικές σου δουλειές. Εγώ θα σταθώ δίπλα στον άντρα μου. Με δόξα και τιμή. Να σου πω. Τις εξετάσεις του Περικλή τις είδε μόνο αυτός ή έριξες και εσύ καμιά ματιά, γιατί δεν τον έχω για πολύ.